Να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Γεια σας και πάλι. Σας ευχαριστούμε πολύ που παραμείνατε. Αυτό αυξάνει το μέγεθος της ευθύνης και για μας. Βλέπουμε ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. Είμαι σίγουρη ότι θα έχουμε και ενδιαφέρουσα συζήτηση επάνω στις συστάσεις που θα διατυπωθούν από τους συναδέλφους. Θα ήθελα, πριν ξεκινήσουμε με την παρουσίαση, να σας δώσω μια πολύ συνοπτική εικόνα για τον τρόπο με τον οποίο δουλεύουμε, ώστε να έχετε και εσείς τη δυνατότητα, αν θέλετε, να συμμετέχετε ο καθένας από τη δική του μεριά σε αυτή τη διαδικασία. Σαν τεχνική βοήθεια, πάντα στη συνεργασία με την ελληνική αρχή ή τις ελληνικές αρχές που εμπλέκονται σε μια συγκεκριμένη δραστηριότητα, στην προκειμένη περίπτωση κυρίως με τη Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση Διαφθοράς, αλλά και με όλα τα ελεγκτικά σώματα και τους εκπροσώπους των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, οργανώνουμε σε πρώτη φάση μια ομάδα εργασίας. Στην ομάδα εργασίας θα πούμε λίγο αργότερα ποιοι συμμετέχουν ακριβώς. Πάντως, κατά κανόνα, συμμετέχουν εκπρόσωποι φορέων που είτε έχουν κάνει κάποια βήματα ως προς την διαδικασία την οποία αφορούν οι εργασίες της ομάδας εργασίας ή που έχουν πραγματικά επιδείξει ενδιαφέρον να συμμετέχουν. Η ομάδα εργασίας όχι μόνο συζητά τα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με τον προγραμματισμό μιας δράσης, αλλά βοηθά και τους εμπειρογνώμονες να κατανοήσουν, ενώ τους εμπειρογνώμονες από το εξωτερικό, να κατανοήσουν την πραγματικότητα στην Ελλάδα, ώστε οι συστάσεις τους να είναι παρουσιασμένες με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορούν να προσαρμοστούν γρήγορα και εύκολα στην ελληνική πραγματικότητα. Παράλληλα, έχουμε ανάγκη βέβαια από την παρουσία των εμπειρογνωμόνων από άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να μας παρουσιάζουν τον τρόπο με τον οποίο αντίστοιχες διαδικασίες ή διεργασίες έχουν αναπτυχθεί στις χώρες τους, γιατί είναι καλό να γνωρίζουμε και πώς λειτουργούν. Μέσα λοιπόν από αυτή τη διαλογική συζήτηση και ένα πολύ εντατικό, μια πολύ εντατική ανταλλαγή απόψεων, καταλήγουμε κάποια στιγμή στο να διατυπώσουμε κάποιες συστάσεις. Αυτό είναι ένας γενικός κανόνας. Αυτό συνέβη και εδώ, σε αυτή την περίπτωση. Έχει προηγηθεί και ένα εργαστήριο, στο οποίο ορισμένοι από εσάς συμμετείχαν, κατά το οποίο παρουσιάστηκαν οι τέσσερις ενότητες επάνω στις οποίες διατυπώνονται αυτές οι συστάσεις. Οι ενότητες αυτές είναι η οργάνωση, οργανωτικά ζητήματα. Το δεύτερο είναι ζητήματα διαδικασιών και μεθοδολογιών. Μετά έχουμε ζητήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης και φυσικά επικοινωνίας και διαφάνειας. Οι συνάδελφοι θα σας παρουσιάσουν τις προτινόμενες συστάσεις επάνω σε αυτή τη θεματολογία, οι οποίες συστάσεις είναι ακόμη προς συζήτηση. Δεν μπορούμε φυσικά, εννοείται, να καταλήξουμε σήμερα σε κάποιο συμπέρασμα, αλλά οι απόψεις σας θα είναι πάρα πολύ χρήσιμες για μας, ώστε να μπορέσουμε ακόμα μια φορά να τις επεξεργαστούμε, να τις οριστικοποιήσουμε και στη συνέχεια να υπάρξει δυνατότητα να αναπτυχθεί ένα εγχειρίδιο εσωτερικού ελέγχου, το οποίο απευθύνεται σε φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και των αποκεντρωμένων διοικήσεων που επιθυμούν να είτε να ιδρύσουν, είτε αν έχουν ιδρύσει, να θέσουν σε ουσιαστική λειτουργία τη μονάδα εσωτερικού ελέγχου. Άρα, η δουλειά η οποία γίνεται σε αυτό το πλαίσιο αποσκοπεί σε απτά αποτελέσματα, τα οποία δεν σταματούν με το εγχειρίδιο. Αυτό είναι ένα ενδιάμεσο στάδιο. Στη συνέχεια υπάρχει και ένας προγραμματισμός να γίνει μια πιλωτική εφαρμογή και στη συνέχεια εξαρτάται βέβαια από την ελληνική διοίκηση, από τις ελληνικές αρχές και κυρίως από τη Γενική Γραμματεία Καταπολέμησης της Διαφθοράς, το πώς όλα αυτά μπορεί να εδραιωθούν με έναν τρόπο πιο συστηματικό.
Η ομάδα μας στην προκειμένη περίπτωση αποτελείται από Έλληνες και ξένους εμπειρογνώμονες, τους οποίους θα σας παρουσιάσω πολύ συνοπτικά, ξεκινώντας με τη σειρά που παρουσιάζονται σε αυτό το τραπέζι. Αριστερά μας είναι ο Ηλίας Σαβάκης, Έλληνας εμπειρογνώμονας της ομάδας, μας φέρνει τη γνώση και την εμπειρία του σε θέματα εσωτερικού ελέγχου, αλλά και τη γνώση και η εμπειρία του από θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης. Είναι ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Αγίου Δημητρίου. Ο Ζων-Πιέρ Ζοσούμα έχει πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία σε θέματα ελέγχου γενικότερα και εσωτερικού ελέγχου φυσικά, εφόσον για όλη του την επαγγελματική πορεία στη Γαλλία έχει εργαστεί σε θέματα ελέγχου. Ήταν δε και επικεφαλής της αντίστοιχης με τη δική μας ΕΔΕΛ, δηλαδή της αρχής ελέγχου που αφορά τα θέματα, τα προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από τα διορθωτικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης έχουμε μαζί μας τον Γιάννης Βέντλινγκ από την τοπική αυτοδιοίκηση, τη Γαλλία, από την περιοχή του Παρισιού. Έχουμε την Βιολέν Σενέλ από τον Μπορντό, από τη Γαλλία επίσης. Σας έχουμε μοιράσει και συνοπτικά βιογραφικά των μελών της ομάδας μας, όπως και όλων των ατόμων που συμμετέχουν σε αυτή τη συζήτηση. Η ομάδα μας αποτελείται επίσης και από τους κυρίους που θα τους παρουσιάσω τώρα, για να μην παρουσιάζω αργότερα, που είναι εδώ παρόντες, από τη Σλοβενία, την Νατάσα Πρά, από την Αυστρία, τον Γιώχαν Ρίζερ, και από την Μόνικα Κος από την Πολωνία και την Μαρλέν Φερνάντες από την Πορτογαλία, που ήταν εδώ στην προηγούμενη συνάντηση που είχαμε. Συγγνώμη, πήρα αυτό το χρόνο να παρουσιάσω τα μέλη της μεγάλης αυτής ομάδας. Βλέπετε, δεν απασχολείται ένα μόνο άτομο ή δύο μόνο άτομα σε αυτή την δραστηριότητα. Πιστεύουμε ότι είναι πολύ σημαντικό οι εμπειρίες του καθενός να συνάδουν όλες μαζί σε ένα όλον, για να μπορέσουμε να έχουμε κάποιο απτό αποτέλεσμα. Λοιπόν, μια μικρή εισαγωγή από τον Ζων-Πιέρ Ζοσούμα, ο οποίος έχει και το συντονισμό όλης αυτής της ομάδας, και στη συνέχεια θα περάσουμε στην παρουσίαση των συστάσεων. Σε ευχαριστώ, Δήμητρα. Απλά λίγα λόγια να παρουσιάσω την παρέμβασή μας. Δεν θα μιλήσουμε γενικά για τον εσωτερικό έλεγχο, αλλά θα παρουσιάσουμε σε εσάς κάποιες προτάσεις, όπως είπε και η Δήμητρα, οι οποίες βασίζονται στην εμπειρία από τα κράτη-μέλη και στη γνώση μας της ελληνικής πραγματικότητας. Αυτές οι προτάσεις έχουν δημιουργηθεί από τους Γάλλους εμπειρογνώμονες, αλλά και από συνεισφορά άλλων κρατών μελών, την Σλοβενία, την Πολωνία, την Πορτογαλία, την Αυστρία. Ο στόχος είναι να είμαστε πολύ συγκεκριμένοι και να παρουσιάσουμε την πρώτη εξέταση, η οποία ουσιαστικά μας οδήγησε σε αυτές τις προτάσεις. Η πρόταση είναι οργανωμένη σε 4 μπλοκ. Το πρώτο αφορά την οργάνωση, όπου τίθεται ζητήματα σχετικά με τους μικρούς δήμους, για παράδειγμα. Το δεύτερο μπλοκ, η δεύτερη ενότητα, είναι η μεθοδολογία και η διαδικασία. Το τρίτο, η εκπαίδευση και η ενημέρωση. Και το τέταρτο μπλοκ αφορά στην επικοινωνία. Θα δώσω λοιπόν το λόγο στην Βιολέν να μας μιλήσει για το οργανωτικό σκέλος. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι πολύ χαρούμενη να μιλήσω εδώ σήμερα μαζί σας. Για μας, για την ομάδα, είναι μια πολύ μεγάλη πρόκληση. Πρώτα απ' όλα γιατί είναι η ώρα για το μεσημεριανό και ξέρουμε όλοι πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα όταν φτάνουμε σε τέτοιο σημείο, και φυσικά ως άτομο, από τα άτομα που μίλησαν σήμερα το πρωί μας είπαν να μην υιοθετήσουμε ακριβώς τα ίδια πράγματα, αλλά να σας δώσουμε την τεχνογνωσία, τη γνώση και πρακτικές λύσεις που να αφορούν στην Ελλάδα.
Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι δεν έχουμε την πρόθεση να σας πούμε του πώς θα κάνετε τους εσωτερικούς ελέγχους, διότι δεν ξεχνώ ότι εσείς εφήβρατε τη δημοκρατία. Οι προτάσεις μας θα είναι μόνο σήμερα και μετά η υλοποίηση. Όπως είπε ο Ζαν Πιέρ, η πρόκληση προέρχεται αφότου θα εργαστούμε μαζί για να γράψουμε το εγχειρίδιο και να εκπαιδεύσουμε τους ανθρώπους οι οποίοι θα λειτουργήσουν τον εσωτερικό έλεγχο. Από ό,τι άκουσα και τον Δήμαρχο της Θεσσαλονίκης, νομίζω ότι έχετε το καλύτερο παράδειγμα στην Ελλάδα. Δεν ξέρω αν εμείς στη Γαλλία κάνουμε καλύτερα πράγματα από ό,τι κάνει ο Δήμαρχος της Θεσσαλονίκης. Η παρέμβασή μου θα ξεκινούσε λέγοντας για το πώς οργανώνουμε τον εσωτερικό έλεγχο. Θα ήθελα απλά να πω όμως, ως πρώην Διευθύνων Σύμβουλος σε Δήμο της Γαλλίας, ξέρω πόσο δύσκολο είναι να διαχειριστεί κανείς ένα Δήμο και ιδιαίτερα από την εκλεγμένη πλευρά, αλλά και γενικά από την πλευρά του Γενικού Γραμματέα και εμάς τους δημόσιους λειτουργούς. Οι πολίτες γίνονται ολοένα και πιο απαιτητικοί, όλοι ξέρουν τι ζητούν από ένα Δήμο. Οι νόμοι γίνονται ολοένα και πιο περίπλοκοι, άρα λοιπόν υπάρχει μια ισχυρή τάση να λειτουργούμε όσο πιο απλά γίνεται, να προσπαθήσουμε να μην δημιουργούμε νέους κανόνες και υποχρεώσεις, αλλά ένας Δήμος, πρέπει να πω, ή οι περιφέρειες είναι πολύ δύσκολες οντότητες για να μπορεί να τις διαχειριστεί κανείς. Άρα λοιπόν χρειαζόμαστε ένα πιστό σύντροφο, κάτι σαν τον σύντροφο του Οδυσσέα, και για μένα ο εσωτερικός έλεγχος είναι αυτός ο πιστός σύντροφος. Είναι ο θεμέλιος λίθος όλης της δημόσιας διακυβέρνησης. Είναι μία ευκαιρία για όλους μας. Απλά να σας πω ένα πράγμα ακόμα. Ο εσωτερικός έλεγχος, όπως ελέγχθηκε προηγούμενα, δεν είναι εξωτερικός έλεγχος. Δεν είναι μόνο η μάχη ενάντια στη διαφθορά, δεν είναι εσωτερική αστυνομία, δεν είναι κατάσκοπος μέσα στον οργανισμό. Αλλά αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει το σήμα της ημέρας, το σύνθημα της ημέρας. Περιλαμβάνει όμως και κάποιους κινδύνους, τους οποίους γνωρίζετε εσείς καλύτερα από εμένα στον οργανισμό σας. Ουσιαστικά ο εσωτερικός έλεγχος είναι τα πάντα τα οποία πρέπει να κάνει κάποιος ως manager, δηλαδή να διευθύνει ουσιαστικά όλες τις δραστηριότητες. Όμως ο εσωτερικός έλεγχος πρέπει να είναι ένα εργαλείο μέσα σε μια εργαλειοθήκη. Ποιοι είναι οι κίνδυνοι για τους οι οποίοι διακυβεύονται και οι κίνδυνοι για τους οποίους ομιλούμε. Όλοι μιλάμε για τον ορισμό του εσωτερικού έλεγχου. Να δούμε τώρα τους κινδύνους που αντιμετωπίζουμε στη Γαλλία, οι οποίοι είναι παρόμοιοι, οι ίδιοι με αυτούς που αντιμετωπίζετε εσείς εδώ. Για τους μικρούς δήμους, ο πρώτος κίνδυνος είναι η απουσία από τη δουλειά και τα ατυχήματα. Άρα λοιπόν, αυτός είναι η διαδικασία την οποία έχει να αντιμετωπίσει ένας μάνατζερ για τη διαχείριση κινδύνων. Για μια μεγάλη περιφέρεια, για ένα μεγάλο δήμο, θα πρέπει να είναι η αποτυχία συνεργασίας με τις διαδικασίες της κοινωνίας της πληροφορίας, με το σύστημα πληροφορικής. Όπως είπα προηγούμενα, η απουσία από την εργασία, πράγματα που έχουν να κάνουν με τη διαφθορά. Εάν κάποιος απουσιάζει από την εργασία σε ένα σχολείο, πρέπει να αναπληρωθεί και αυτό ουσιαστικά κοστίζει χρήματα, γιατί δημιουργείται διαρέσκεια από τους γονείς που πάνε τα παιδιά τους στο σχολείο. Για να μπορέσει λοιπόν κανείς να βελτιώσει αυτή την κατάσταση, τι πρέπει να κάνει? Εμείς ως εσωτερικοί ελεγχές πρέπει να αναλάβουμε καλύτερο επαγγελματικό κίνδυνο. Για παράδειγμα, ξέρουμε ότι οι περισσότεροι εδώ στην αίθουσα γνωρίζουν για τα πράγματα τα οποία μιλάω. Και ένα παράδειγμα ακόμα, η απουσία από την εργασία στους γαλλικούς δήμους σημαίνει ότι αν έχουμε 100 άτομα
9 από αυτά απουσιάζουν από τη δουλειά τους ετήσια λόγω κόστους, λόγω υγείας. Και κοστίζει χιλιάδες ευρώ κάθε χρόνο για τον κάθε εργαζόμενο αυτή η απουσία από την εργασία. Αυτή ήταν η αρχή της παρουσίασής μου, λέει η ομιλήτρια. Λέγοντας λοιπόν ότι πρέπει να σας εξηγήσω πώς γίνονται οι δραστηριότητες στους Δήμους και στις περιφέρειες, θα δώσω μερικά παραδείγματα. Πρώτα απ' όλα, για τους μεγάλους Δήμους ή για τις μεγαλύτερες οντότητες, μπορούν να έχουν τις δικές τους υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου. Αυτό που έχουμε στη Γαλλία, έχουμε οριζόντιες υπηρεσίες ελέγχου, που σημαίνει και μπορούμε να απευθυνθούμε και στις δικές μας υπηρεσίες, αλλά για συγκεκριμένες υπηρεσίες και τεχνικές πληροφορίες μπορεί να απευθυνθούμε σε εξωτερικούς συνεργάτες. Έχουμε επιτροπές οι οποίες είναι ουσιαστικά αρκετά μεγάλες για να αντιμετωπίζουν τα ζητήματα, και φυσικά έχουμε ένα μεικτό σύστημα. Θα ήθελα να σας διασφαλίσω ότι θα μιλήσω μόνο για 20 λεπτά και μετά θα δώσω το λόγο στον συνάδελφό μου, τον Γιάννη. Αλλά για όλα τα είδη των οργανισμών, πιθανόν να γνωρίζετε αυτό το σχήμα. Τι σημαίνει η τρίτη γραμμή διαφοράς? Θα πρέπει να είμαστε πολύ σύντομοι και θεμελιώδεις. Η πρώτη γραμμή είναι αυτή που αφορά την επιχειρησιακή διοίκηση. Φυσικά είμαστε υπεύθυνοι για την υλοποίηση διορθωτικών μέτρων σε καθημερινή βάση και να διατηρήσουμε ένα είδος εσωτερικού ελέγχου από μέρα σε μέρα. Αυτή είναι η πρώτη γραμμή άμυνας. Και εδώ θα πρέπει, εάν τα πράγματα λειτουργούσαν τέλεια, να λειτουργούσαν έτσι. Αλλά ακόμη και στον εσωτερικό έλεγχο, η πρώτη γραμμή άμυνας είναι ανεπαρκής. Άρα λοιπόν πρέπει να δημιουργήσεις και δεύτερη γραμμή άμυνας. Στο κέντρο της διαφάνειας είναι η ιδέα που αφορά συγκεκριμένους τομείς, όπως η πληροφορική, η ανθρώπινη πόρη, τα νομικά, τα οικονομικά. Θα πρέπει να υπάρχει δηλαδή ασφάλεια και εσωτερικό έλεγχο ότι αυτό το μέρος κινδύνου λαμβάνεται υπόψη. Και η τρίτη γραμμή άμυνας φυσικά είναι ο εσωτερικός έλεγχος. Αυτό που θέλω να πω με λίγα λόγια είναι ότι η κάθε γραμμή άμυνας θα πρέπει να υποστηρίζεται από τις κατάλληλες πολιτικές και θα πρέπει να συντονίζεται και να μοιράζεται τη γνώση και την πληροφορία και να αναφέρεται στο σωστό επίπεδο. Δηλαδή στο executive management, στην εκτελεστική επιτροπή στη Γαλλία, είναι το committee direction. Όσοι μιλάτε γαλλικά πιθανόν να αντιλαμβάνεστε στη φράση αυτή, και η επιτροπή ελέγχου μέσα στο Δήμο μπορεί να είναι σε δεύτερο επίπεδο και πιθανόν μερικές φορές ίσως να αφιερώσουμε λίγο χρόνο να κοβεντιάσουμε για αυτό το ζήτημα στο στρογγυλό τραπέζι αργότερα. Μετά από αυτή τη διαδικασία για όλους τους τύπους οργάνωσης. Και τι σημαίνει αυτό για όλους τους τύπους δήμων? Αυτό που έχουμε στη Γαλλία είναι ότι έχουμε κάποιες βάσεις που δημιουργούν τα πρότυπα και τις μεθοδολογίες που πρέπει να εφαρμοστούν. Ξέρετε τα standard IAA, τα οποία είναι διεθνώς αποδεκτά πρότυπα ή ειδικά πρότυπα. Θα πρέπει να τα γνωρίζετε αυτά τα πρότυπα και να τα χρησιμοποιείτε όσον αφορά το μέγεθός σας. Επίσης, ο κατάλογος των αρμοδιοτήτων των ελεγκτών. Θα μιλήσουμε και για αυτό το ζήτημα αργότερα. Και κάτι πολύ σημαντικό, το γεγονός ότι οι εσωτερικοί ελεγκτές
να μην εμπλέκονται σε επιχειρησιακές λειτουργίες, να υπάρχει σαφής διαχωρισμός της διοίκησης και ανεξαρτησία έναντι της αθέμητης επιρροής. Άρα λοιπόν, δεν μπορεί να υπάρχει ένα τέτοιο μείγμα. Πρέπει να υπάρχει πλήρης διαχωρισμός του managing και της ανεξαρτησίας των ελεγκτών και να υπάρχει και κώδικας ιδεοντολογίας που να περιλαμβάνει αρχές όπως η ακεραιότητα, αντικειμενικότητα, εμπιστευτικότητα και αρμοδιότητα και κανόνες που περιγράφουν τους κανόνες συμπεριφοράς που πρέπει να τηρούν οι εσωτερικοί ελεγκτές και οι οποίοι συνδέονται με τις εν λόγω αρχές. Μία άλλη βάση ενός τέτοιου είδους οργανισμού. Στη Γαλλία, η ανάγκη να σχεδιάσουμε την οντότητα για τον εσωτερικό έλεγχο, όπως είπα και προηγούμενα, η ομάδα εσωτερικού ελέγχου τη μοιράζονται διάφορες αρχές μέσα στην κοινότητα και φυσικά πρέπει να υπάρχουν και διαφορετικές λύσεις. Αλλά το ισχυρότερο είναι το τρίτο σημείο, το γεγονός ότι, για παράδειγμα, ο εκλεγμένος επικεφαλής της τοπικής κοινότητας, ο δήμαρχος, για παράδειγμα, θα πρέπει να υποστηρίζει με σαφή τρόπο τον εσωτερικό έλεγχο. Αυτό το οποίο ονομάζουμε ένα είδος χορηγίας, δηλαδή, ότι ο εκλεγμένος δείχνει ξεκάθαρα την υποστήριξή του και το ενδιαφέρον του προς αυτή την κατεύθυνση. Επίσης, θα πρέπει να έχουμε τους κατάλληλους πόρους σε ποσότητα και ποιότητα. Κάποιος πριν από μένα είπε ότι μια μονάδα εσωτερικού ελέγχου σε ένα υπουργείο και κανείς δεν δούλευε σε αυτή τη μονάδα. Φυσικά χρειαζόμαστε τον κατάλληλο αριθμό ελεγκτών ανάλογα με το μέγεθος του οργανισμού. Ο Γιάννης θα μιλήσει πάνω σε αυτό το θέμα που έχει περισσότερη εμπειρία, διότι δεν γνωρίζω ανάλογα στο μέγεθος του Δήμου πόσοι χρειάζονται, αν ο αριθμός τους θα είναι μικρός, θα είναι μεγάλος κτλ. Οι ελεγκτές θα πρέπει να έχουν τις κατάλληλες δεξιότητες. Γι' αυτό μιλάμε για θέμα ικανοτήτων και κατάρτισης, για να υπάρχει συνεχής εκπαίδευση των ελεγκτών. Επίσης, μερικές φορές θα πρέπει να αναθέτουμε εργασίες σε εξωτερικούς συνεργάτες, γιατί πολλές φορές μπορεί να κάνουμε την κατάσταση χειρότερα αν δεν γνωρίζουμε πώς να επιτελούμε την εργασία μας. Ή ακόμα να δημιουργηθεί ένα δίκτυο εθνικών ουσιαστικά ελεγκτών. Είναι μια δουλειά στην οποία ο καθένας δουλεύει συνήθως μόνος του, όχι μόνο στην Ελλάδα, παντού. Άρα λοιπόν είναι πολύ καλό να γίνονται συναντήσεις, συνέδρια, όπως τούτο εδώ για παράδειγμα, τόσο ώστε να έρχονται οι ελεγκτές σε επαφή με τους συναδέλφους τους από άλλα μέρη της χώρας και να δημιουργήσουν ένα δίκτυο επικοινωνίας, ανταλλαγής πληροφοριών. Επίσης, όλοι οι τύποι οργάνωσης, είπα ότι απαιτείται ένας χάρτης ελέγχου ο οποίος θα περιγράψει ειδικότερα. Τι θα περιγράψει η ειδικότητα, τον τύπο της οργάνωσης, το άτομο στο οποίο θα υποβάλουν αναφορές οι ελεγκτές. Θα πρέπει επίσης να υπάρχουν οι εξουσίες των ελεγκτών, το δικαίωμα να ζητούν οποιαδήποτε επικοινωνία, να επισκέπτονται υπηρεσίες, να συζητούν με τους ανθρώπους που εργάζονται στην υπηρεσία και φυσικά τον τρόπο υλοποίησης των συστάσεων και διαδικασιών. Έτσι λοιπόν, είναι μια πολύ ευαίσθητη διαδικασία αυτή. Τι κάνουμε δηλαδή όταν έχουμε εσωτερικό έλεγχο? Είπαμε ότι δεν είναι αστυνομική υπηρεσία. Σημαίνει ότι εάν το θέμα της απουσίας από την εργασία που ανέφερα προηγούμενα, σημαίνει ότι εάν δεν με ενημερώσεις, αν είμαι υπεύθυνος για παράδειγμα τα θύματα εκπαίδευσης, ποιος λείπει από την υπηρεσία σου, πόσες φορές και για ποιο λόγο, δεν μπορώ να κάνω κάτι για σένα, δεν μπορώ να βρω αναπληρωτή. Άρα λοιπόν δεν δρώ ως αστυνομικός, αλλά ενημερώνομαι, γράφω, επικοινωνώ, αξιολογώ τους κινδύνους με έναν τρόπο ο οποίος είναι τέτοιος που
σημαίνει ότι το άτομο που κάνει αυτή τη διαδικασία είναι γνώστης της κατάστασης και μπορεί να προβλέψει τους διαφαινόμενους κινδύνους. Τώρα, η Επιτροπή Ελέγχου. Γνωρίζω ότι μπορεί κάποιοι να είναι ενάντια στην Επιτροπή Ελέγχου. Και εμείς μερικές φορές έχουμε αυτή την Επιτροπή. Στη Γαλλία έχουμε προβλήματα. Για να είμαστε ξεκάθαροι όμως και για να μην δημιουργούνται προβλήματα. Η ιδέα πίσω από αυτό είναι ότι μερικές φορές η Επιτροπή Ελέγχου είναι να μην αφήνει τον ελεγκτή μόνο του σε αυτή την αποστολή. Και μερικές φορές είναι ενδιαφέρον και για άλλες ομάδες εργασίας να έχουν κάποιον στον οποίο να μπορούν να απευθυνθούν. Διότι κανένας από μόνος του μπορεί να αποφασίσει ότι πρέπει, για παράδειγμα, να δημιουργήσει μία έκθεση ή να απομονώσει σημεία σε μία έκθεση στην οποία υποβάλλει. Εγγυάται για την ανεξαρτησία των εσωτερικών ελέγχων και διασφαλίζει ότι ο Δήμος ή η οντότητα έχει εκπονήσει ένα χάρτη κινδύνων και διασφαλίζει ότι υπάρχει μείωση της διαχείρισης κινδύνων και εξασφαλίζει ότι ο οργανισμός, μικρός ή μεγάλος, δημιουργεί ένα χάρτη κινδύνων. Όλοι γνωρίζετε ποιος είναι ο χάρτης κινδύνων. Για παράδειγμα, όπως ανέφερα και προηγούμενα, η απουσία από την εργασία είναι ένας κίνδυνος. Αυτά που είπα και προηγούμενα, να μην τα επαναλαμβάνω, λέει η ομιλήτρια. Η Επιτροπή Ελέγχου επίσης διασφαλίζει την ανεξαρτησία των ελεγκτών και αυτό που είναι σημαντικό είναι να διασφαλίσει ότι ο σχεδιασμός της αποστολής ταιριάζει το χάρτη των κινδύνων τον οποίο έχουμε δημιουργήσει και ουσιαστικά ορίζει ότι ο σχεδιασμός που έχω κάνει για τα επόμενα 3 χρόνια πηγαίνει χέρι-χέρι με την αποστολή την οποία θα επιτελέσουμε ως ελεγκτές. Και αυτή η Επιτροπή όχι μόνο επαληθεύει την υλοποίηση των συστάσεων, αλλά βεβαιώνει ότι έχουν μειωθεί οι κίνδυνοι. Η ενδυνάμει κίνδυνη. Άρα λοιπόν, μετά από 1 ή 2 χρόνια απουσίας από την εργασία, για παράδειγμα, το ζήτημα έχει αντιμετωπιστεί. Και για τα τελευταία μου 4 λεπτά, η οργάνωση μιλάει για την σωστή μονάδα ελέγχου. Η μια σωστή μονάδα ελέγχου. Σε μεγάλους δήμους ή περιφέρειες θα πρέπει να είναι τοποθετημένοι στο κατάλληλο σημείο. Δηλαδή η θέση της μονάδας εσωτερικού ελέγχου στο οργανόγραμμα, αποφυγή υπαγωγής της μονάδας εσωτερικού ελέγχου στην οικονομική διεύθυνση, διότι αυτό επιδρά αρνητικά στην εικόνα της μονάδας εσωτερικού ελέγχου. Αρνητικός συμβολισμός και δεν θα μπορέσει να διεισδύσει τις επιχειρησιακές υπηρεσίες. Επίσης, εάν δεν είναι στην κορυφή του οργανογράμματος, τότε θα είναι πολύ δύσκολο να διεισδύσει στις λειτουργικές διαδικασίες. Επίσης, εάν υλοποιείς τις πολιτικές, το ανέφερα και προηγούμενα, ο προσδιορισμός του ατόμου στο οποίο υποβάλλουν αναφορές οι ελεγκτές. Η μονάδα εσωτερικού ελέγχου πρέπει να είναι τοποθετημένη ακριβώς κάτω από τον επικεφαλής της τοπικής κοινότητας με άμεση σχέση με τους αιρετούς, τον δήμαρχο για παράδειγμα. Και το πιο σημαντικό είναι ο υποστηρικτής της αποστολής ελέγχου, δηλαδή μιλάμε για πολιτική, ισχυρή πολιτική υποστήριξη. Για παράδειγμα, ο πρόεδρος της κοινότητας, της τοπικής κοινότητας ή ο γενικός γραμματέας. Ακόμα και αν για λόγους ευκολίας η μονάδα εσωτερικού ελέγχου δεν έχει τοποθετηθεί δίπλα σε αυτόν, πρέπει να επαφίεσαι σε αυτόν. Θα πρέπει να έχεις τους εσωτερικούς ελεγκτές οι οποίοι θα έχουν ισχυρή υποστήριξη.
Εδώ έχουμε αυτό το σχήμα για το πώς λειτουργεί στη Γαλλία η οργάνωση. Μπορείτε να τη δείτε στις σημειώσεις σας. Ποιος υποστηρίζει τις αποστολές και σε ποιον αναφέρεσαι. Επίσης, έχουμε τις μονάδες ελέγχου, τις οποίες τις μοιράζονται οι μικροί δήμοι, διότι δεν έχουμε υπηρεσίες ελέγχου σε όλη τη Γαλλία, αλλά στις μικρούς δήμους έχουμε μονάδες τις οποίες τις υπηρεσίες των οποίων μοιράζονται όλοι οι μικροί δήμοι. Και έτσι λοιπόν είναι πολύ ενδιαφέρον σε αυτή την περίπτωση να υπογράψει μία συμφωνία για να υπάρχει ξεκάθαρος ρόλος της εμπλοκής των Δήμων και των πολιτών και των εμπλεκομένων φορέων. Και φυσικά έχουμε μία μόνο κοινότητα η οποία οργανώνει μία μεγάλη μονάδα, και τότε όλες οι άλλες κοινότητες οι οποίες γειτονεύουν χρησιμοποιούν αυτή τη μονάδα ως εξωτερικό πάροχο υπηρεσιών και γίνεται και η ανάλογη τιμολόγηση των υπηρεσιών, τόσο κοστίζουν να πληρώσει ο κάθε Δήμος. Όταν δεν έχουμε κοινή ομάδα ελέγχου, λοιπόν, αναθέτουμε την οργάνωση σε εξωτερικούς συνεργάτες, το γνωστό outsourcing, μιλάμε για εξωτερικούς ελέγχους. Τρία πράγματα. Το συμβόλαιο πρέπει να είναι ξεκάθαρο, πρέπει να έχουμε τους επαρκείς πόρους και θα πρέπει να μπορούμε να ελέγξουμε τα αποτελέσματα. Δηλαδή, ακόμα αν η αποστολή έχει δοθεί σε εξωτερικούς συνεργάτες, ο Δήμος πρέπει να γνωρίζει τι ακριβώς συμβαίνει και τι αποτελέσματα θα υπάρχουν. Έχουμε στη Γαλλία ένα σύστημα. Έχουμε κέντρα πόρων που είναι ένας χώρος όπου οι κοινότητες συνεργάζονται και παρέχουν υπηρεσίες που αφορούν στον εσωτερικό έλεγχο σε όλες τις κοινότητες οι οποίες έχουν συνάψει αυτή τη συμφωνία συνεργασίας. Και αυτό το που θα μπορούσαμε να προτείνουμε για την ελληνική πραγματικότητα είναι ένας εθνικός τεχνικός φορέας που θα στηρίξει τη δράση του εσωτερικού ελέγχου. Είναι η ίδια λειτουργία, συγκεκριμένα η εναρμόνιση των μεθόδων μέσω της εκπόνησης κατευθυντήριων γραμμών και κοινών εργαλείων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τη Violaine Chanel για αυτή την παρουσίαση. Σας υπενθυμίζω για όσους δεν πήραν, υπάρχει ένα μικρό USB stick, το οποίο μπορείτε να προμηθευτείτε. Μέσα εκεί έχουμε όχι μόνο τις παρουσιάσεις που γίνονται εδώ σήμερα, αλλά έχουμε ζητήσει από τους εμπειρογνώμονες να κάνουν κάποια σημειώματα με πιο αναλυτικές συστάσεις, οι οποίες βρίσκονται μέσα στο USB, και επίσης έχουμε και όλο το υλικό από το εργαστήριο που διοργανώθηκε στις 25 Μαΐου για όσους δεν είχαν τη δυνατότητα να το παρακολουθήσουν. Οι συστάσεις τις οποίες σας παρουσίασε η Violaine πριν λίγο είναι πολύ σημαντικές για να τροφοδοτήσουν τη συζήτησή μας αργότερα σήμερα, κυρίως σε ό,τι αφορά θέματα ίδρυσης μονάδων εσωτερικού ελέγχου και από μικρούς δήμους. Λέω και από μικρούς δήμους γιατί ακούγεται φυσιολογικό και ίσως και πιο απλό από έναν μεγάλο δήμο να ιδρύσει μια μονάδα εσωτερικού ελέγχου. Αλλά τι γίνεται και με τους μικρούς δήμους, διότι και εκεί υπάρχει τέτοια ανάγκη και μιλάμε για πάνω από τα 2/3 των δήμων της χώρας μας. Ας δούμε και την παρουσίαση του συναδέλφου Γιάννη Σβέντλινγκ και να προχωρήσουμε μετά σε μια συζήτηση. Δεν θα πάρω ερωτήσεις τώρα, επειδή ξέρω ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από όλους, για να μην
ξεφύγουμε πάλι στο χρόνο, ας έχουμε στα γρήγορα έτσι τις παρουσιάσεις τους και στη συνέχεια να μπορέσουμε να κάνουμε μια διαλογική συζήτηση. Οπότε θα παρακαλέσω τους συναδέλφους, βέβαια έχουν πολλά να πούν, πρέπει να το καταλάβουμε, έχουν έρθει όλο αυτό το ταξίδι μόνο και μόνο για, για αυτό το 1/4-20 λεπτά που θέλουν να σας πούν κάποια πράγματα, αλλά θα τους παρακαλέσω παρόλα αυτά να είναι σύντομοι, ώστε να μπορέσουμε να συζητήσουμε. Thank you, Dimitra. Ευχαριστώ, Δημήτρα. Θα προσπαθήσουμε να είμαστε όσο πιο σύντομοι γίνεται. Θα προσπαθήσω να σας παρουσιάσω κάποιες συμβουλές αναφορικά με τη διαδικασία υλοποίησης μονάδων εσωτερικού ελέγχου στην τοπική αυτοδιοίκηση. Όπως βλέπετε, είμαι πρόεδρος ενός γαλλικού δικτύου εσωτερικών ελεγκτών. Κάθε μήνα λοιπόν συναντιόμαστε και προσπαθούμε να παράξουμε κάποιες κατευθυντήριες γραμμές για να βοηθήσουμε συναδέλφους που υλοποιούν, οικίες δημιουργούν στους οργανισμούς τους μονάδες εσωτερικού ελέγχου. Ένα από τα ερωτήματα που μας ρωτούν, μας θέτουν συχνά, είναι πώς θα το κάνουμε. Επειδή είναι πολύ εύκολο να μάθει κανείς τι είναι ο εσωτερικός έλεγχος, είναι πολύ εύκολο να γίνει μια αποστολή εσωτερικού ελέγχου. Είναι εύκολο να γράψει κανείς ένα εγχειρίδιο εσωτερικού ελέγχου, αλλά για μας στη Γαλλία παραμένει ζήτημα το να ξεκινήσει, το πώς ξεκινάς, το να πείσεις όλους τους εμπλεκόμενους σε ένα φορέα να προχωρήσουν βελτιώνοντας τη λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου τους. Υπάρχουν ωστόσο κάποιες διαφορές μεταξύ των μεγάλων δήμων, ανάμεσα στις περιφέρειες και τους μικρούς δήμους και δεν υλοποιείται με τον ίδιο τρόπο αυτή η λειτουργία. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά η εμπειρία μας δείχνει ότι η μεθοδολογία του audit, του ελέγχου, παραμένει πάντοτε ίδια, οπουδήποτε κι αν είμαστε. Η υλοποίηση πρέπει να ταιριάζει βεβαίως με τη δική σας οργάνωση, διότι σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να είστε μόνοι, σε κάποιες άλλες περιπτώσεις μπορεί να έχετε υψηλό βαθμα στελέχη, σε άλλα πιο χαμηλό βαθμα στελέχη, σε άλλες περιπτώσεις μπορεί ο επόπτης να διαφέρει από το τμήμα εσωτερικού ελέγχου. Η οργάνωση δηλαδή διαφέρει, όπως είπε και η Γιολέν. Αλλά οι κανόνες και η μεθοδολογία του εσωτερικού ελέγχου παραμένει σε όλες τις περιπτώσεις ίδια. Ο τρόπος με τον οποίο υλοποιείτε αυτή τη λειτουργία στον φορέα σας, στην οργάνωσή σας, μπορεί να διαφέρει σε συνάρτηση με τον κάθε φορέα. Θα προσπαθήσω λοιπόν να σας παρουσιάσω ποια είναι τα πρότυπα υλοποίησης, τα standards, σε έναν κανονικό, τυπικό ΟΤΑ, που θα υπάρξει μια ομάδα ανθρώπων που θα δουλέψει πάνω σε αυτόν, και θα σας υποδείξω και κάποιες προσαρμογές που μπορείτε να κάνετε για τις μικρότερες περιπτώσεις. Τα βασικά θέματα για μένα είναι ότι θέλω να σας πω ότι η υλοποίηση για μένα δεν είναι ένα τεχνικό project. Όπως είπα, εάν αγοράσετε ένα βιβλίο, μπορείτε πολύ γρήγορα να κάνετε μια ελεγκτική αποστολή. Αυτό όμως διαφέρει από το να παρουσιάσετε στους εμπλεκόμενους, στον τοπικό φορέα σας, τι, με ποιο τρόπο μπορεί να καταστεί χρήσιμος ο εσωτερικός έλεγχος. Το βασικό θέμα λοιπόν στην αρχή, όταν προσπαθείτε να το υλοποιήσετε, είναι να πείσετε την αρχή, το φορέα, ότι θα είναι ένα σχέδιο αλλαγής, και όπως κάθε σχέδιο αλλαγής θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε φόβους, δισταγμούς, και να ξέρετε τι θα πρέπει να κάνετε για να πείσετε
όλους τους εμπλεκόμενους. Ο πρώτος τύπος εμπλεκομένων είναι οι αιρετοί. Έχουν την νομιμότητα της εξουσίας και δεν θέλουν να μοιραστούν την εξουσία τους με τους ανθρώπους της διοικητικής πυραμίδας. Πρέπει λοιπόν να τους δείξετε γρήγορα με ποιον τρόπο ο εσωτερικός έλεγχος θα καταστεί χρήσιμος και επωφελής για αυτούς, για να βελτιώσουν την παροχή δημόσιων υπηρεσιών στους πολίτες και να ανταποκριθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις ανάγκες των δημοτών. Είναι πολύ σημαντικό να γίνει αυτή η σύνδεση μεταξύ της υλοποίησης του εσωτερικού ελέγχου και αυτά τα θέματα. Ο δεύτερος τύπος εμπλεκομένων είναι οι εθνικές αρχές. Σε κάθε κράτος η εθνική διοίκηση κάποια στιγμή δεν εμπιστεύεται τις τοπικές αρχές. Αυτό είναι αλήθεια, ενδεχομένως στην Ελλάδα, αλλά ισχύει πάντως και στη Γαλλία. Κάποιες φορές δεν μπορούμε να συνεργαστούμε ομαλά. Εάν θέλετε λοιπόν να υλοποιήσετε ένα φορέα εσωτερικού ελέγχου, πρέπει να αναλογιστείτε πώς αυτός ο φορέας, αυτό το σώμα, θα πείσει τις εθνικές αρχές, τις εθνικές ελεγκτικές αρχές, ότι πλέον μπορούμε εμείς να τα πάμε καλύτερα, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματά μας, μπορούμε να διασφαλίσουμε τη συμμόρφωση με τους εθνικούς κανόνες καλύτερα σε σχέση με το παρελθόν. Ένας τρίπος τύπος εμπλεκομένων είναι η επιχειρησιακή διοίκηση, η γενική γραμματής των τοπικών αρχών, αλλά και όλες οι διοικητικές γραμμές, οι γραμμές διοίκησης στο φορέα. Ορισμένες φορές αντιμετωπίζουν δυσκολίες γιατί δεν έχουν προϋπολογισμό να προσλάβουν ανθρώπους. Θα πρέπει λοιπόν να τους πείσουμε για το λόγο για τον οποίο πρέπει όταν να επενδύσει σε τέτοιου είδους προσωπικό εσωτερικού ελέγχου για να κάνει αποστολές εσωτερικού ελέγχου και για το πώς αυτό θα τους βοηθήσουν να διαχειριστούν την ομάδα τους, να πετύχουν καλύτερα αποτελέσματα από ό,τι πετυχαίνουν σήμερα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εάν δεν αντιμετωπίσετε αυτό το ζήτημα, δεν θα κατορθώσετε να υλοποιήσετε τον εσωτερικό έλεγχο. Αυτή είναι η πεποίθησή μου. Αυτό λοιπόν είναι αλήθεια, εξαρτάται από το φορέα, από τον εκάστοτε φορέα. Θα πρέπει να σχεδιάσετε την βέλτιστη οργάνωση. Αλλά παντού αυτά τα θέματα θα έχουν την ίδια βαρύτητα. Το δεύτερο θέμα λοιπόν για μένα, μετά από αυτό το πρώτο, είναι να δείξουμε γρήγορα κάποια ωφέλη προς αυτούς τους εμπλεκομένους. Μπορείτε να γράψετε μια χάρτα εσωτερικού ελέγχου, μπορείτε να γράψετε κάποιες διαδικασίες με τις οποίες θα διεξάγετε τις αποστολές σας, αλλά ο κόσμος θα σας εμπιστευθεί μόνο αν είστε σε θέση να τους πείσετε ότι μπορείτε να διεξάγετε γρήγορα κάποιες ελεγκτικές αποστολές. Θα σας εμπιστευθούν εάν είστε σε θέση να καταδείξετε ότι ο εσωτερικός έλεγχος μπορεί να αποφέρει ωφέλη στο φορέα σας. Για κάθε εμπλεκόμενο μέρος που ανέφερα, από τα τρία που ανέφερα πρώτητερα, για να γίνει αυτό, πρέπει να καθορίσετε βραχυπρόθεσμους στόχους. Μια σύντομη διαδικασία για να πετύχετε αυτούς τους στόχους. Ορισμένες φορές κάποιοι μου λένε θέλω χρόνο γιατί δεν είμαι επαγγελματίας του εσωτερικού ελέγχου. Θέλω χρόνο γιατί η νοοτροπία στον φορέα μου απέχει παρασάγκας από αυτήν που διέπει τους ελεγκτικούς φορείς ή επειδή ο προϊστάμενός μου είναι πολύ σκληρός. Θέλει να προσφέρει νέες υπηρεσίες, νέα σχολεία κτλ. Και ο εσωτερικός έλεγχος δεν αποτελεί προτεραιότητά του, δεν τον ενδιαφέρει. Αλλά εμένα η απάντησή μου είναι, δεν θέλετε χρόνο για να πείσετε
Εάν χρειαστείτε πάρα πολύ χρόνο να αργοπορήσετε, δεν θα σας πιστεύουν οι άνθρωποι, διότι θα σας βλέπουν να περιμένετε χωρίς να υπάρχει κανένα πρακτικό όφελος για το φορέα. Πρέπει λοιπόν πρώτον να καθορίσετε γρήγορα τη διαδικασία υλοποίησης και πρέπει να προχωρήσετε με αυτήν γρήγορα. Όταν γίνει αυτό, μπορείτε να διευρύνετε την προσέγγιση σας και να κατέβετε βαθύτερα στα θέματα της μεθοδολογίας. Για να γίνει αυτό, μπορείτε να ζητήσετε, θεωρώ, και εθνική βοήθεια για να σας βοηθήσει. Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό όλοι οι τοπικοί φορείς να μοιράζονται κάποια εργαλεία και κάποια μεθοδολογία που θα τους βοηθήσει να προχωρήσουν. Εμείς έχουμε το Εθνικό Δίκτυο που ανέφερα στη Γαλλία, έχουμε φτιάξει κάποιες κατευθυντήριες γραμμές, κάποια εργαλεία, τα οποία είναι διαθέσιμα για κάθε ΟΤΑ που αποφασίζει να υλοποιήσει μια διαδικασία εσωτερικού ελέγχου. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να υποστηρίζεται μια τέτοια προσπάθεια από μια βοήθεια σε εθνικό επίπεδο. Ας δούμε τα διάφορα στάδια, τα διάφορα βήματα της διαδικασίας υλοποίησης εσωτερικού ελέγχου. Το βλέπετε αυτό στη διαφάνεια. Το πρώτο είναι η πειραματική φάση, η γρήγορη πειραματική φάση, και η δεύτερη φάση είναι η διεύρυνση, το άνοιγμα. Μετά έχετε όλο το χρόνο, μετά την πρώτη πειραματική φάση, να το εμβαθύνετε. Για να ξεκινήσουμε τη διαδικασία, το πιο σημαντικό για μένα είναι η ταχεία πρόσληψη του επικεφαλής του εσωτερικού ελέγχου. Αν θέλετε να πείσετε όλους τους εμπλεκόμενους, χρειάζεστε κάποιον που θα είναι επικεφαλής του εσωτερικού ελέγχου, ο τύπος δηλαδή μέσα στο φορέα που θα πρέπει να μιλήσει στον Δήμαρχο, θα μιλήσει στους εθνικούς ελεγκτικούς φορείς, που θα μιλήσει σε όλα τα top, τα κορυφαία διευθυντικά στελέχη του φορέα σας. Πρέπει λοιπόν να τον προσλάβετε γρήγορα. Όσον αφορά το προφίλ του, δεν είναι απαραίτητο να είναι επαγγελματίας του ελέγχου, βεβαίως, και πρέπει να γνωρίζει ποια είναι τα πρότυπα του internal audit του εσωτερικού ελέγχου, βεβαίως, και πρέπει να το γνωρίζει. Αλλά το προφίλ του πρέπει να είναι ένας project leader, ένας άνθρωπος που μπορεί να διευθύνει την αλλαγή, κάποιος που είναι σε θέση να εξηγήσει ποιες είναι οι αδυναμίες, οι υφιστάμενες αδυναμίες του φορέα, τα ελλείμματα, τα οργανωτικά ελλείμματα, οι αστοχίες, και πρέπει αυτά τα θέματα να τα εξηγήσει στον πρόεδρο, στον δήμαρχο, στον διευθυντή και να του προτείνει λύσεις. Και να πει πώς ο εσωτερικός έλεγχος μπορεί να φανεί χρήσιμος στο φορέα. Το προφίλ λοιπόν αυτού του ανθρώπου δεν είναι τεχνικό. Δεν είναι ένας τεχνικός, τεχνοκράτης, επαγγελματίας. Είναι ένας άνθρωπος που θα ηγηθεί της αλλαγής. Αυτό πιστεύω εγώ. Θα πρέπει να φτιάξει άμεσα ένα επικοινωνιακό πλάνο για να πείσει τους ανθρώπους, να πείσει τον κόσμο να προχωρήσουν γρήγορα σε αυτή την φάση υλοποίησης. Και θα πρέπει να προτείνει στις τοπικές αρχές ένα χάρτη εσωτερικού ελέγχου. Αυτός ο χάρτης ή η χάρτα, αν θέλετε, εσωτερικού ελέγχου. Για μένα, σε όποιο φορέα και αν κοιτάξετε, πάντα αυτός ο χάρτης είναι ίδιος. Πάντα είναι ίδιος. Κατά 90%. Θα πρέπει να τον εξηγήσετε, θα πρέπει να εγκριθεί από το φορέα. Διότι ο χάρτης είναι σαν ένα συμβόλαιο ανάμεσα σε εσάς και τη διοίκηση, ανάμεσα σε εσάς και τη διακυβέρνηση, αναφορικά με το πώς μπορούμε να διεξάγουμε ελεγκτικές αποστολές, πώς να αποφασίσουμε σε ποια θέματα θα ελέγξουμε, ποιος θα εγκρίνει τις εκθέσεις, τα πορίσματα, ποιος θα αποφασίζει για το ποιες συστάσεις θα υλοποιηθούν. Αυτά θα τα ορίζει ο χάρτας. Αυτή είναι η χρησιμότητα της χάρτας εσωτερικού ελέγχου. Είναι ένα συμβόλαιο ανάμεσα στην ομάδα ελέγχου και τη διοίκηση. Πρέπει λοιπόν να την γράψετε γρήγορα και να την τελειώσετε. Μετά από αυτό θα πρέπει
να γράψετε και έναν οδικό ελέγχου της τοπικής αρχής. Θα είναι κάτι που θα μοιάζει μεταξύ των διαφόρων τοπικών αρχών. Το σημαντικό είναι να αποσπάσει την έγκριση και να γίνει γνωστό από όλους τους διευθυντές, τους μάνατζερς. Πρέπει να γνωρίζουν ποιες είναι η διαδικασία, ποια είναι η διαδικασία της ελεγκτικής αποστολής. Το δεύτερο στάδιο της πειραματικής φάσης είναι η δημιουργία της οργανωτικής ομάδας. Αυτό εξαρτάται από το μέγεθος του φορέα. Αυτό που πρέπει πρώτα απ' όλα είναι να αποφασίσετε ποιος θα εποπτεύει τις αποστολές. Θέλετε πεπειραμένους ανθρώπους, θέλετε ανώτοτα ελεγκτικά στελέχη, θέλετε πιο νεαρά. Μπορείτε να το πληρώσετε. Χρειάζεστε εξωτερικούς ελεγκτές. Να διευκρινίσω κάτι εδώ. Η κατευθυντήρια γραμμή νούμερο 1 λέει ότι κάθε φορέα εσωτερικού ελέγχου μπορεί να δουλέψει με εξωτερικούς ελεγκτές. Δεν εξαρτάται από το μέγεθος του φορέα. Δεν έχει να κάνει με το μέγεθος του φορέα. Αλλά θα πρέπει να περιγράψετε πώς σε ορισμένες περιπτώσεις πρέπει να συνεργαστείτε με εξωτερικούς ελεγκτές. Κάποιες φορές είναι πολύ συχνό, πολύ σύνηθες. Στις μικρές οργανώσεις, στους μικρούς φορείς. Κάποιες άλλες φορές δεν είναι τόσο σύνηθες, ειδικότερα σε ό,τι έχει να κάνει με μεγαλύτερους φορείς, αλλά οι κανόνες είναι πάντα ίδιοι. Είτε είναι μικροί, είτε είναι μεγάλοι. Θα πρέπει λοιπόν να σχεδιάσετε τη δική σας ομάδα, οργανωτική ομάδα. Και πρέπει να βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέλη της ομάδας εσωτερικού ελέγχου, είτε εξωτερικού ελέγχου, δεν μιλώ για external audit, μιλάω για external audit ως εξωτερικούς ελεγκτές. Πρέπει δηλαδή να βεβαιωθείτε ότι όλοι αυτοί οι ελεγκτές μοιράζονται τον ίδιο τρόπο για τη διεξαγωγή των ελεγκτικών αποστολών. Η ευθύνη, όταν η ομάδα σας απαρτίζεται από εξωτερικούς ελεγκτές, η ευθύνη για τη διεξαγωγή των ελεγκτικών αποστολών παραμένει στο εσωτερικό του φορέα σας. Ο επικεφαλής δηλαδή του εσωτερικού ελέγχου του φορέα σας παραμένει υπεύθυνος και υπόλογος για τον εσωτερικό έλεγχο. Θα πρέπει λοιπόν αυτό να μοιραστεί, θα πρέπει αυτός να μοιραστεί τους κανόνες του παιχνιδιού με την ομάδα, είτε εσωτερική είτε εξωτερική ελεγκτές. Το τρίτο στάδιο είναι η δημιουργία επιτροπής εσωτερικού ελέγχου. Η Γιολέν αναφέρθηκε ήδη σε κάποια στοιχεία πάνω σε αυτό. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι η επιτροπή εσωτερικού ελέγχου είναι πολύ χρήσιμη, επειδή μπορεί να σας παράσχει υποστήριξη για να αντιμετωπίσετε όλες τις δυσκολίες που μπορείτε να συναντήσετε στην διαδικασία εφαρμογής υλοποίησης της μονάδας, διότι αυτή η επιτροπή εσωτερικού ελέγχου μπορεί να μιλήσει και στη διακυβέρνηση για την ανάγκη έγκρισης της χάρτας εσωτερικού ελέγχου, για την ανάγκη πρόσληψης πολύ εξειδικευμένου προσωπικού που θα βοηθήσει στη διεξαγωγή των αποστολών, των ελεγκτικών αποστολών. Και φυσικά και το εθνικό επίπεδο μπορεί να βοηθήσει παρέχοντας κατευθυντήριες γραμμές. Αυτό που είναι σημαντικό για μένα είναι να προετοιμάσουμε σωστά την πρώτη συνάντηση της Επιτροπής Εσωτερικού Ελέγχου. Για μένα, εάν ο Δήμαρχος είναι ο πρόεδρος της ελεγκτικής αποστολής ή ο Γενικός Γραμματέας, θα αξιολογήσουν πολύ γρήγορα την συμμετοχή, την εμπλοκή, τη δέσμευση των μελών της Επιτροπής Ελέγχου. Θα μάθουν, θα δουν πολύ γρήγορα εάν τα μέλη της εν λόγω Επιτροπής είναι σε θέση να του πούν τι δεν πάει καλά, τι πάει στραβά στο φορέα εσωτερικού ελέγχου. Η πρώτη λοιπόν συνάντηση είναι κρίσιμη σημασίας. Πρέπει να την προετοιμάσετε πολύ καλά, να αποφασίσετε πολύ γρήγορα ποια θα είναι η ατζέντα, η μερίσια διάταξη της συνάντησης. Να βεβαιωθείτε ότι η Επιτροπή Εσωτερικού Ελέγχου θα εγκρίνει το χάρτη εσωτερικού ελέγχου, θα εγκρίνει το εγχειρίδιο ελέγχου και θα σας βοηθήσει
να το καταστήσετε επιχειρησιακό, λειτουργικό. Επόμενο στάδιο είναι η επιλογή των πρώτων ελέγχων, των πρώτων ελεγκτικών αποστολών που θα διεξάγεται. Μερικές φορές κάποιοι βιάζονται ή θέλουν να φτιάξουν ένα χάρτη κινδύνων για να αποφασίσουν ποιο είναι το καλύτερο ζήτημα με το οποίο πρέπει να ασχοληθούν. Στο φορέα μου, εγώ, πρέπει να ελέγξουν στο φορέα τους. Αλλά με βάση την εμπειρία μου, εγώ, το σωστό ερώτημα που πρέπει να θέσουμε είναι να αναρωτηθούμε ποιο είναι το καλύτερο θέμα που θα ενδιαφέρει όλα τα εμπλεκόμενα μέρη που ανέφερα στην αρχή. Εάν ελέγξω κάτι, το πρώτο μου μέλημα, στην πρώτη μου αποστολή, πρέπει να βεβαιωθώ ότι οι εκπρόσωποι, οι εθνικοί εκπρόσωποι, οι αιρετοί με τους οποίους συνεργάζομαι και το προσωπικό θα ενδιαφερθεί για τις στάσεις που θα τους υποβάλω. Εάν δεν ενδιαφερθούν, δεν είμαι βέβαιος ότι θα είναι εύκολο για εσάς να συνεχίσετε μετά με άλλα θέματα, με άλλες ελεκτικές αποστολές. Βεβαιωθείτε λοιπόν ότι τα θέματα που θα επιλέξετε παρουσιάζουν ενδιαφέρον, όχι μόνο για εσάς, αλλά και για τα όλα τα εμπλεκόμενα μέρη που ανέφερα. Έτσι θα είστε βέβαιοι ότι θα καταστούν χρήσιμες οι συστάσεις σας και θα τις περιμένουν με ανυπομονησία, διότι θα λύσουν κάποια υπαρκτά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν όλοι στους φορείς που δουλεύουν. Σήμερα το πρωί πολλοί, κάποιοι δήμαρχοι, πρόεδροι, το ανέφεραν αυτό. Δηλαδή ότι περιμένουν από τον εσωτερικό έλεγχο να τους βοηθήσει να λύσουν προβλήματα που συναντούν στην καθημερινότητά τους. Κάποιο κινητό παρακαλώ να κλείσει. Είναι σίγουρο ότι πρέπει να επιλέξετε απλά ζητήματα. Θέματα που δεν απαιτούν δύσκολη μεθοδολογική προσέγγιση. Στην αρχή δεν χρειάζεται να είστε ιδιαίτερα φιλόδοξοι, υπερβολικά φιλόδοξοι. Δεν πρέπει να προσπαθείτε να είστε τέλειοι. Δεν χρειάζεται να αντιμετωπίσετε δύσκολα μεθοδολογικά προβλήματα, να ασχοληθείτε με περίπλοκα μεθοδολογικά εργαλεία. Απλά πρέπει να είστε απλοί, αποτελεσματικοί, να προσπαθήσετε να λύσετε εύκολα προβλήματα, να προσπαθήσετε να δείξετε ποια είναι η προστιθέμενη αξία του εσωτερικού ελέγχου και να βεβαιωθείτε ότι οι εμπλεκόμενοι θα αντιληφθούν πολύ γρήγορα ποια είναι η προσέγγιση του ελέγχου. Μια άλλη συμβουλή είναι προσπαθήστε να βρείτε ένα θέμα που θα σας κάνει να συναντήσετε πολλούς διευθυντές στο φορέα σας. Διότι συνήθως το πρώτο θέμα είναι ένας καλός, με το οποίο θα ασχοληθείτε είναι ένας καλός τρόπος να εντοπίσετε τους κινδύνους που διατρέχει ο φορέας, που αντιμετωπίζει ο φορέας, ακόμα κι αν αυτό δεν αποτελεί προτεραιότητά σας ή θέμα σας για τον πρώτο, για την πρώτη αποστολή. Απλά το γεγονός ότι θα συναντήσετε τους διευθυντές, θα τους ρωτήσετε ποια είναι τα θέματα που αντιμετωπίζουν και αυτό θα είναι χρήσιμο για τα επόμενα στάδια. Θα είναι χρήσιμο για να οικοδομήσετε, να φτιάξετε τον χάρτη κινδύνων, το risk map, όχι τώρα, άμεσα, τους επόμενους μήνες. Το τελευταίο βήμα της αυτής της πειραματικής φάσης, της πρώτης, είναι να προωθήσετε, να γνωστοποιήσετε τα πρώτα ωφέλη. Για μένα, ο πρώτος έλεγχος αποτελεί το βασικό βήμα του επικοινωνιακού σας σχεδίου για να πείσετε ότι ο εσωτερικός έλεγχος, η προσέγγιση του εσωτερικού ελέγχου, internal audit, είναι αποδοτική και βοηθά στη βελτίωση του φορέα σας. Θα πρέπει να προωθήσετε τον αντίκτυπο των συστάσεων που θα κάνετε. Θα πρέπει να προωθήσετε, να γνωστοποιήσετε τους διευθυντές με τους οποίους εργαστήκατε για να υλοποιήσετε αυτές τις συστάσεις. Πρέπει να υπογραμμίσετε
τα προβλήματα του εσωτερικού, τα ζητήματα του εσωτερικού ελέγχου. Για μένα η προώθηση των πρώτων ωφελιών που θα προκύψουν από την πρώτη αποστολή σημαίνει ότι θα διδάξετε και στον κόσμο τι είναι ο εσωτερικός έλεγχος, γιατί ο εσωτερικός έλεγχος βοηθά στην ενδυνάμωση των δικλείδων ασφαλείας, control του κάθε φορέα. Για μένα αυτά είναι τα πρώτα βήματα. Όπως βλέπετε, δεν μιλώ για τεχνικά θέματα του εσωτερικού ελέγχου. Δεν μιλάω για πρότυπα εδώ. Εάν θέλετε να μιλήσω για τέτοια πράγματα μπορώ. Αλλά για μένα στην αρχή το σημαντικό δεν είναι αυτό. Το ζουμί δεν είναι εκεί. Όταν λοιπόν θα έχετε προάγει τα αποτελέσματα, τα ωφέλη της πρώτης αποστολής, μετά μπορείτε να σκεφτείτε πιο περίπλοκα ζητήματα και μπορείτε να διευρύνετε το πεδίο εφαρμογής. Τα επόμενα στάδια λοιπόν για εμένα έχουν να κάνουν με τη διεύρυνση της προσέγγισής σας. Να υλοποιήσετε, να υιοθετήσετε την προσέγγιση μέτρησης κινδύνων και να φτιάξετε τον πρώτο χάρτη κινδύνων, risk map, του φορέα σας. Φυσικά, ο διευθυντής εσωτερικού ελέγχου δεν είναι ο τύπος που θα πρέπει να φτιάξει ο ίδιος τον χάρτη κινδύνων. Αλλά στην αρχή, οι δεξιότητες, οι ικανότητες δεν είναι συχνά, δεν τις συναντούμε συχνά. Πολύ συχνά λοιπόν ο φορέας θα ζητήσει από τον διευθυντή εσωτερικού ελέγχου να φτιάξει ο ίδιος τον χάρτη κινδύνων για να προωθηθεί η προσέγγιση του risk management, τη διαχείριση κινδύνων. Ενδεχομένως λοιπόν στην αρχή να πρέπει να το κάνετε. Θα πρέπει να το κάνετε όσοι θα το κάνουν οι διευθυντές και να δώσετε, να βοηθήσετε όλους τους διευθυντές προκειμένου να εντοπίσουν ποιοι είναι οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους. Να βοηθήσετε το φορέα να αξιολογήσει την προσέγγιση διαχείρισης κινδύνου του φορέα, να βοηθήσετε την διακυβέρνηση να προσδιορίσει τις προτεραιότητες και τους βασικούς κινδύνους που θέλετε, έναντι των οποίων θέλετε να οχυρωθείτε. Φυσικά η Επιτροπή Εσωτερικού Ελέγχου θα πρέπει να εγκρίνει την πρότασή σας και θα πρέπει να παράσχει συμβουλές στην διακυβέρνηση, στη διοίκηση. Για μένα, η εθνική βοήθεια μπορεί επίσης να παράσχει εδώ κατευθυντήριες γραμμές. Τελευταίο βήμα για μένα είναι η οικοδόμηση της παρακολούθησης του εσωτερικού ελέγχου. Όπως ξέρετε, αυτό που ψάχνουμε όταν διεξάγουμε ελεγκτικές αποστολές, αυτό που κάνουμε όταν φτιάχνουμε ένα χάρτη κινδύνων, δεν είναι ο ίδιος ο χάρτης, δεν είναι αυτός ο σκοπός, δεν είναι η αναφορά εσωτερικού ελέγχου. Αυτό που θέλουμε είναι να βελτιώσουμε και να ενισχύσουμε το internal audit control. Χρειάζεστε λοιπόν κάποιον ο οποίος θα παρακολουθεί όλο το σχέδιο δράσεις που θέλετε να στήσετε στο νοτά σας, στον τοπικό φορέα σας. Όποιο και αν είναι το σχέδιο δράσης αυτό, είτε προέρχεται από τον χάρτη κινδύνων, είτε από το σχέδιο δράσης. Συνήθως στην αρχή ο φορέας ζητά από τον επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου να το κάνει, αλλά δεν πρέπει να το κάνετε έτσι μετά από λίγο καιρό. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει μια οργάνωση που θα το κάνει αυτό. Τα στοιχεία αυτού του συστήματος είναι η ετήσια υποβολή εκθέσεων στην διακυβέρνηση, στη διοίκηση δηλαδή, που αφορά την προσέγγιση κινδύνων. Κάποιες συναντήσεις με τους επικεφαλείς. Για παράδειγμα, εγώ συναντώ κάθε αναπληρωτή της Γενικής Γραμματείας μου κάθε τρίμηνο. Επίσης, θα χρειαστείτε ορισμένες κατευθυντήριες γραμμές που πρέπει να δοθούν σε εθνικό επίπεδο και θα πρέπει ενδεχομένως να συναντήσετε όλους τους διευθυντές σε μια ετήσια συνάντηση για να τους εξηγήσετε ποια είναι τα βασικά ζητήματα τα οποία έχετε εντοπίσει ή πάνω στα οποία θέλετε να δουλέψετε.
Αυτά που σας είπα ταιριάζουν σε ένα φορέα κανονικού μεγέθους. Υπάρχουν κάποιες ιδιαιτερότητες ό,τι αφορά τους μικρούς. Αυτές οι ιδιαιτερότητες για μένα δεν είναι πάρα πολλές και αυτή η ιδιαιτερότητα έχει να κάνει με το ότι ορισμένες φορές οι ελεγκτές δεν είναι μέλη της οργάνωσής σας, του φορέα σας. Οι ελεγκτές μπορεί να είναι εξωτερικοί. Γι' αυτό σε κάθε βήμα πρέπει να αναλογιστείτε ποιες εγγύησεις έχετε αναφορικά με την ανεξαρτησία του εσωτερικού ελέγχου. Πώς μπορούμε να προσαρμόσουμε την παρακολούθηση της λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου σε αυτούς τους εξωτερικούς ελεγκτές. Πρέπει να το γράψετε στην χάρτα εσωτερικού ελέγχου. Πρέπει να διατυπώσετε μια σύμβαση ανάμεσα σε εσάς. Εσείς ποιος είστε δηλαδή. Εσείς ο φορέας. Αναφορικά με την κοινή ομάδα που θα δημιουργηθεί, ούτως ώστε να είναι σαφές ποιος πρέπει να εκρίνει την έκθεση. Ποιος πρέπει να υποβάλει αναφορά στον δήμαρχο, στον πρόεδρο, στον γενικό γραμματέα του ΟΤΑ, του φορέα. Για μένα χρειάζεται, υπάρχει ένας επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου εσωτερικά σε κάθε φορέα. Ακόμα και στις περιπτώσεις που έχετε εξωτερικούς ελεγκτές. Εάν έχετε ενδεχομένως μια κοινή ομάδα με άλλες αρχές, όπως συμμετέχουν άλλες, μια κοινή ομάδα εσωτερικού ελέγχου, πρέπει να υπάρχει ένας officer, ένας αξιωματούχος εσωτερικού ελέγχου στο εσωτερικό του φορέα σας. Πρέπει λοιπόν να περιγραφεί επακριβώς αυτός ο άνθρωπος, ο αξιωματούχος, η δουλειά του, ο οποίος θα έχει στη διάθεσή του μια κοινή ομάδα, ελεγκτική ομάδα, εσωτερικών και εξωτερικών. Άπαξ λοιπόν και δημιουργηθεί αυτή η κοινή ομάδα, θα πρέπει να αναλογιστείτε πώς είμαι βέβαιος ότι όταν εγκρίνω ένα σχέδιο ελέγχων για αιτήσια βάση, πώς μπορώ να είμαι σίγουρος ότι η κοινή ελεγκτική ομάδα θα είναι σε θέση να τηρήσει αυτό το σχέδιο που αποφάσισα. Όταν έχετε μια ελεγκτική επιτροπή η οποία είναι κοινή με άλλους φορείς, πρέπει να είστε βέβαιοι ότι η εμπιστευτικότητα των συζητήσεων στο πλαίσιο της επιτροπής είναι εγγυημένη. Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι κάποιος σε αυτήν την Επιτροπή Εσωτερικού Ελέγχου εκπροσωπεί τη διακυβέρνηση του δικού σας φορέα. Εάν δεν το κάνετε αυτό, δεν θα υπάρχει εμπιστοσύνη ανάμεσα στην κοινή ελεγκτική ομάδα και το δικό σας φορέα. Το φορέα στον οποίο βρίσκεστε. Για μένα λοιπόν οι ιδιαιτερότητες των μικρότερων δήμων, των μικρότερων φορέων, δεν έχει να κάνει με τεχνικά θέματα. Είναι όλες οι διαδικασίες που πρέπει να υλοποιήσετε για να δημιουργήσετε ένα σύνδεσμο ή να δημιουργήσετε εμπιστοσύνη ανάμεσα στο δικό σας φορέα, στον οικείο φορέα, στην οικία διακυβέρνηση και την ομάδα εξωτερικών ελεγκτών ή την κοινή επιτροπή ελέγχου που μοιράζεστε με άλλους φορείς. Νομίζω ότι έχω ήδη χρονοτριβήσει. Είπα πολλά και δίνω εκ νέου το λόγο στη Γιόλεν. Ευχαριστούμε πολύ. Ελπίζω να είχαν ενδιαφέρον για όλους αυτά. Οριορισμένους είμαι περισσότερο σίγουρη από ότι για άλλους. Ελπίζω να είχαν για όλους ενδιαφέρον αυτά. Προσπαθούμε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο ουσιαστικοί και πιο συγκεκριμένοι σε αυτά που προτείνουμε. Και γι' αυτό και θα θέλαμε να συζητήσουμε συνέχεια μαζί σας. Η παρουσίαση του Γιάννης βέβαια θα μπορούσαμε να σβήσουμε αυτό ίσως. Ευχαριστώ. Μου θυμίζει κάτι που υπόθηκε σήμερα το πρωί και το βρήκα πάρα πολύ σημαντικό, ότι το έργο και ο ρόλος των θεσμών είναι να συμβάλλει σε ένα σχεδιασμό, αλλά οπωσδήποτε να βοηθήσει να εισαχθεί και μια κουλτούρα, όπως και μια επιμόρφωση.
Τα πράγματα δεν μπορούν να γίνουν από τη μια μέρα στην άλλη. Σιγά σιγά όμως, εφόσον υπάρχει απόφαση, θα υπάρχει και η εισαγωγή της κουλτούρας και η επιμόρφωση. Πάνω σε αυτό ακριβώς γίνονται προτάσεις σε σχέση με την επιμόρφωση, την κατάρτιση, αλλά και αργότερα την πιστοποίηση των εσωτερικών ελεγκτών. Έχουμε μερικές συστάσεις και ως προς αυτό, να τις ακούσουμε από τη Βιολέν. Thank you. So I will take just 10 minutes to talk. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα μου πάρει περίπου 10 λεπτά να μιλήσω για θέματα ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης. Πρώτα απ' όλα, προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των εσωτερικών οργάνων στις τοπικές και περιφερειακές αρχές και στις αποκεντρωμένους διοικήσεις, είναι σημαντικό να δοθεί βοήθεια κατά την εφαρμογή, να οργανωθούν κάποιες κοινές συναντήσεις και να διασφαλίσουμε να μην είναι οι ελεγκτές απομονωμένοι. Δηλαδή, θα πρέπει να διατηρήσετε το χρονισμό, το σωστό momentum, και περισσότερο από αυτό είναι να οργανωθεί ένα είδος παρακολούθησης για νέα αναδυόμενα θέματα και να έχουμε γενικούς γραμματείς και εκλεγμένους εκπροσώπους, αλλά οι ελεγκτές να εκπαιδευτούν αρχικά και συνέχεια να εκπαιδεύονται σε νέες δεξιότητες. Τώρα, ευαισθητοποίηση των αρμοδίων. Πώς? Με οργάνωση σεμιναρίων, διάρκεια και περιεχόμενα προσαρμοσμένα στο επίπεδο των διευθυντικών στελεχών, στα υπάρχοντα σώματα, διευθυντικά σελέντη των τοπικών, περιφερειακών, αποκεντρωμένων αρχών, συνέδρια που διοργανώνονται με τις σχολές της δημόσιας διοίκησης, εκλεγμένοι αντιπρόσωποι, συνέδρια με τη συνεργασία των δημάρχων, προέδρων και τοπικών φορέων. Ενσωμάτωση μιας ενότητας σχετικά με τον εσωτερικό έλεγχο στην κατάρτιση των νέων διευθυντικών στελεχών. Στη Γαλλία πρέπει να παραδεχθώ ότι από τη στιγμή που εκλέγεσαι πιστεύουν όλοι ότι γνωρίζεις τα πάντα. Και ο εσωτερικός έλεγχος όμως είναι απαραίτητος και πρέπει να υπάρξει εκπαίδευση για τους συγκεκριμένους ανθρώπους. Άρα λοιπόν θα πρέπει να ενσωματωθεί μια ενότητα σχετικά με τον εσωτερικό έλεγχο στην κατάρτιση των νέων διευθυντικών στελεχών. Και με αυτόν τον τρόπο μπορεί να υπάρξει μια πρόταση, αυτό που κάνουμε πιθανόν στην Γαλλία, αλλά εσείς μπορείτε να το προσαρμόσετε στα δικά σας δεδομένα. Από την πλευρά των ελεγκτών να υπάρχει η κατάλληλη ενημέρωση όσον αφορά την πρόοδο στη λειτουργία του φορέα που προκύπτει από τον εσωτερικό έλεγχο. Και ξέρω ότι θα γίνει κάτι παρόμοιο το Σεπτέμβριο. Και να υπάρχει και η πιστοποίηση και για τους ελεγκτές ανάμεσα σε εσάς που δουλεύετε καθημερινά στις μονάδες εσωτερικού ελέγχου. Χρειάζεστε άμεσα μετά την προσλήψή σας εκπαίδευση και εκπαίδευση online σε ζητήματα καθημερινότητας και αυτό θα πρέπει να γίνεται σε συνεχή βάση. Επίσης μπορούμε να προτείνουμε, όπως είπε και ο Γιάννης, τη δημιουργία εθνικής βοήθειας κατά την εφαρμογή, διότι είναι απαραίτητο να έχουμε και ατομική και συλλογική υποστήριξη και δημιουργία δικτύου επαγγελματιών που μπορούν να δίνουν εκπαιδευτικά σεμινάρια στους συναδέλφους τους. Η δημιουργία σχέσης ανάμεσα στους εσωτερικούς ελεγκτές και τις τοπικές αρχές, τις σχολές δημόσιας διοίκησης, ευαισθητοποίηση διευθυντικών στελεχών. Του ελληνικού IIA και των εθνικών αρχών για τη δημιουργία πιστοποίησης των σωμάτων εσωτερικού ελέγχου, των ενώσεων των τοπικών αρχών, όπως είδαμε και με το Δήμαρχο Θεσσαλονίκη. Η πρώτη ιδέα ήρθε για εσωτερικούς ελέγχους από την προσωπική του εμπειρία. Είχε αποτελέσματα και αμέσως το σκέφτηκε να το χρησιμοποιήσει και στο δημόσιο τομέα. Έτσι λοιπόν, λίγα λόγια για την πιστοποίηση των φορέων των σωμάτων εσωτερικού ελέγχου.
στην Γαλλία, όχι μόνο πιστοποιούμε άτομα, αλλά και υπηρεσίες. Δεν θυμάμαι αν το είπες, Γιάννη, αλλά η κατεύθυνση του Γιάννη για την πιστοποίηση. Δηλαδή να αναζητήσουμε ένα σχέδιο, δηλαδή να διασφαλίζουν ότι η διακυβέρνηση και η αποτελεσματικότητα του εσωτερικού ελέγχου παραμένουν ευθυγραμμισμένες με τα πρότυπα του IIA και να είναι σίγουροι ότι οι τοπικές, περιφερειακές κλπ. Πρωτοβουλίες συγκλίνουν παρά τις ιδιαιτερότητες. Τώρα, το εθνικό δίκτυο για το οποίο μίλησα και προηγούμενα, ποια είναι η ιδέα? Είναι η δημιουργία ενός κοινού τόπου για την προώθηση του εσωτερικού ελέγχου στις τοπικές, περιφερειακές και αποκεντρωμένες αρχές. Να συνεργαστεί με άλλα δίκτυα σε άλλες χώρες και με τον ιδιωτικό τομέα. Και για να ολοκληρώσω, η διαμόρφωση της τρέχουσας ελληνικής μεταρρύθμισης πάνω σε άλλες ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε σήμερα, προτείνουμε σαν ιδέα κάποια εκπαιδευτικά ταξίδια, να επίσκεψη σε άλλες χώρες, συναντήσεις με άλλα σώματα εσωτερικού ελέγχου ευρωπαϊκών χωρών. Εσείς που μιλάτε γαλλικά, κάποιοι από εσάς μπορείτε να έρθετε στη Γαλλία, να μείνετε εκεί δίπλα στο Γιάννη και να δείτε πώς ακριβώς λειτουργούν τα πράγματα, να δείτε πώς εμείς εκτελούμε την αποστολή μας, όπως και στη Θεσσαλονίκη για παράδειγμα. Η ιδέα είναι η κοινή χρήση βέλτιστων πρακτικών από άλλες χώρες και φυσικά ένα ευρωπαϊκό δίκτυο με ετήσια συνέλευση που θα είναι ενεργή. Και για την τελευταία διαφάνεια θα χρειαστούμε μάλλον δύο παραπάνω διαφάνειες. Επικοινωνία, εξορισμού, η ανώτατη διοίκηση και η εκλεγμένη ηγεσία του τοπικού φορέα ενημερώνεται για τα αποτελέσματα της δραστηριότητας του εσωτερικού ελέγχου. Υπάρχουν ζητήματα που προκύπτουν και πρέπει να απαντηθούν. Τι θα πρέπει να επικοινωνείτε και με ποια συχνότητα? Με ποια συχνότητα υπάρχει επικοινωνία στο Συμβούλιο του Τοπικού Φορέα ή στον πολίτη? Εάν επικοινωνεί στη Γαλλία στο Συμβούλιο του Τοπικού Φορέα, ταυτόχρονα μπαίνει και στο website της κοινότητας. Για να το κάνει κανείς αυτό είναι ένα θέμα. Πώς όμως επικοινωνείς με τους πολίτες? Αυτό είναι ένα ζήτημα. Όλοι μαζί δεν συμφωνούμε όλοι για όλα τα ζητήματα. Θα δώσω τη δική μου άποψη. Για παράδειγμα, όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις, για παράδειγμα, ήμουν υπεύθυνη για τέτοιου είδους ζητήματα στη Γαλλία. Πρέπει να μπορείς να εξηγήσεις στους πολίτες και στην κοινωνία γιατί έχουν αργήσει οι πληρωμές. Διότι υπάρχουν πάρα πολλές διαδικασίες που πρέπει να προηγηθούν προτού δοθεί η άδεια για την πληρωμή. Επίσης, θα πρέπει να είμαστε ενημερωμένοι για τις υποχρεώσεις μας και να πει κανείς ναι ότι εσείς προτείνατε και υλοποιείτε την αποστολή του εσωτερικού ελέγχου και ξέρετε ότι οι πληρωμές αργούν. Άρα λοιπόν δεν πρέπει να πεις τα πάντα ή να ενημερώσεις ποιος είναι υπεύθυνος για την καθυστέρηση, αλλά εάν ενημερώσεις τους πολίτες ποιες είναι οι διαδικασίες και γιατί δημιουργούνται καθυστερήσεις, τότε υπάρχει λιγότερη ένταση μεταξύ των αρχών και των πολιτών για τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η διαχείριση του οργανισμού. Θα έλεγα λοιπόν ότι είτε έχουμε εκλεγμένους, είτε έχουμε γενικούς γραμματές, είτε έχουμε δημόσιους υπαλλήλους σαν και εμένα, ηρεμήστε και υλοποιήστε τις προτάσεις, γιατί είναι πραγματικά επικοδομητικές. Θα ήθελα να προσθέσω ένα-δύο πράγματα που αφορά στην επικοινωνία. Δεν συμφωνούμε στα κράτη-μέλη όλοι για το τι θα πρέπει να επικοινωνηθεί προς τους πολίτες. Άρα λοιπόν πρέπει εσείς να σκεφτείτε αυτό το ζήτημα στην Ελλάδα, στη συγκεκριμένη σας περίπτωση. Διότι δεν υπάρχει κοινή συνένεση σε όλα τα κράτη-μέλη προς αυτή την κατεύθυνση.
Καλύτερα η διαδικασία προετοιμασίας και παρουσίας όλων αυτών των συστάσεων είναι αρκετά επίπονη ακόμη και για μας. Ελπίζω τουλάχιστον είναι χρήσιμη για σας και πραγματικά η συνεργασία μαζί σας είναι απαραίτητη. Εγώ αυτό που συγκρατώ, αν μπορεί να πει κανείς ότι μπορούμε να κάνουμε μια μικρή, πολύ συνοπτική περίληψη αυτών που, των θεμάτων που τέθηκαν προς συζήτηση, είναι ότι εάν θέλουμε να δημιουργήσουμε μια μονάδα εσωτερικού ελέγχου που θα λειτουργήσει αποδοτικά στον φορέα, σαφέστατα και πρέπει να υπάρχουν καταγεγραμμένες διαδικασίες και δικλείδες ασφαλείας. Σίγουρα πρέπει να φροντίσουμε να έχουμε σωστά ανεπτυγμένα συστήματα διοίκησης, ας πούμε εγχειρίδια, εσωτερικούς κανονισμούς λειτουργίας κτλ. Πρέπει παράλληλα να υπάρχει επαρκής υποστήριξη από δομές όπως πληροφοριακά συστήματα, νομική υποστήριξη, αλλά και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό. Αυτά είναι και τα θέματα που θα μας απασχολήσουν στην σημερινή συζήτηση. Η συζήτησή μας θα είναι συνοπτική σε αυτή τη φάση πριν βγούμε έξω για φαγητό. Θα πάρουμε τρεις ερωτήσεις μόνο και για να τις απαντήσουμε θα μας βοηθήσουν και οι συνάδελφοι από τη Γενική Γραμματεία Καταπολέμησης Διαφθοράς που βρίσκονται πάνω σε αυτό το πάνελ. Ο Γιάννης Σελίμης που όλοι γνωρίζετε, χρειάζεται να τον συστήσουμε πια. Η Όλγα Τσιάρα που είναι νομικός, οπότε αν τεθεί κάποιο θέμα μπορεί να απαντήσει. Και με την ευκαιρία θα ήθελα να αναφερθώ και στα υπόλοιπα μέλη της ομάδας της Γενικής Γραμματείας Καταπολέμησης Διαφθοράς, με τους οποίους συνεργαζόμαστε για όλη αυτή τη δραστηριότητα, την κυρία Μαρία Πατέλου, την κυρία Νάγια Γιαβρή, την κυρία Μαρία Ηλιοπούλου που είναι παρούσα σήμερα εδώ, τον κύριο Φαζάκη, τον Στέλιο Φαζάκη που είναι διευθυντής του Πολιτικού Γραφείου του Γενικού Γραμματέα κύριου Χρήστο που ήταν παρόν σήμερα εδώ. Λοιπόν, ποιος θα ήθελε να πρώτος να πει κάτι, θα ήθελε να πει. Να πω μόνο κάτι, με όλο το σεβασμό στον χρόνο των παραβρισκομένων. Το λόγο σήμερα έχει τοπική αυτοδιοίκηση. Θα παρακαλέσω τους συναδέλφους από Υπουργεία ή άλλους μηχανισμούς ελέγχου να αφήσουν ενδεχόμενες ερωτήσεις για κάποια άλλη περίσταση, για κάποια άλλη συνάντηση, έτσι ώστε να μπορέσουν οι άνθρωποι της αυτοδιοίκησης να ρωτήσουν. Θα μπορούσαμε και εμείς από την πλευρά μας να πούμε πάρα πολλά και να συζητήσουμε όπως το έχουμε κάνει άλλωστε πάρα πολλές φορές και με τη Βιολένη και με τον Γιάννη και με τον Ζαμπιέρ επί πολλές ώρες και δεν θα μπορούσαμε να έχουμε τελειώσει σήμερα γιατί τα θέματα που τίθενται είναι πάρα πολλά. Με την ευκαιρία μόνο επιτρέψτε μου να σταθώ στο ζήτημα της εκπαίδευσης και πιστοποίησης στο οποίο αναφέρθηκε η Βιολέν και να πω ότι η πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, η καθηγήτρια η κυρία Ιφηγένεια Καμτσίδου, μας έστειλε ένα χαιρετισμό. Δεν μπόρεσε να είναι σήμερα εδώ επειδή είναι στο Κοινοβούλιο για κάποιες επιτροπές και να πω ότι για πρώτη φορά στο εξάμεινο που πέρασε το μάθημα του εσωτερικού ελέγχου εισήχθη στο πρόγραμμα της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και είναι και σήμερα μαζί μας η κυρία Νατάσα Τσαρτσάρα που είναι υπεύθυνη για το πρόγραμμα αυτό. Να μην κρατήσω άλλο το χρόνο. Κυρία Ιωάννου, να δώσουμε το χρόνο στους αυτοδιοικητικούς. Έχετε μικρόφωνα. Όποιος θα ήθελε να πει κάτι, να ξεκινήσει, κυρία Κυραγάκη. Μόνο θα λέτε λίγο το όνομά σας και την ιδιότητά σας για να μπορεί να γνωρίζει το κοινό τι γίνεται. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, ονομάζομαι Δημήτρης Κυριακάκης και είμαι προϊστάμενος στη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου του Δήμου Αθηναίων. Εγώ τώρα επικεντρώνομαι στα πρώτα βήματα που πρέπει να γίνουν, που θεωρώ ότι είναι και βασικά και δύσκολα. Και πάντα μου είναι ενδιαφέρον οι εισηγήσεις του Γιάννης, γιατί δίνει λεπτομέρειες για αυτά και εμπειρία. Και θα ήθελα να μας πει ίσως ξανά, μπορεί να το έχει πει, αλλά να το κάνει ίσως πιο... Η Επιτροπή αυτή εσωτερικού ελέγχου, η οποία θα διασφαλίζει και τη διαφάνεια, ίσως και την ανεξαρτησία των εσωτερικών ελέγχων, από την εμπειρία πώς συγκροτείται, από ποια άτομα, από... Ποια είναι η μεθοδολογία για να στήσεις μια επιτροπή ελέγχου. Μια επιτροπή που σε ένα Δήμο θα επιβλέπει τον εσωτερικό έλεγχο. Ευχαριστώ.
Okay. Γιάννη, μπορείς να απαντήσεις. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να σας απαντήσω. Αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Όταν προσπαθούμε στη Γαλλία να ενσωματώσουμε τα πρότυπα των ελέγχων στην τοπική αυτοδιοίκηση, το ζήτημα το οποίο κουβεντιάζαμε συνέχεια είναι η διακυβέρνηση ή η Επιτροπή Εσωτερικών Ελέγχων. Πριν από 2 χρόνια, όταν αποφασίσαμε στη δική μου τοπική αυτοδιοίκηση να θεσμοθετήσουμε την πιστοποίηση από το Εθνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελέγχων, το μόνο ζήτημα το οποίο είχα να συζητήσω τότε ήταν η Γενική Επιτροπή Ελέγχων. Αυτό είναι πολύ ευαίσθητο θέμα. Το πρώτο ερώτημα λοιπόν είναι, ποιος είναι ο πρόεδρος μιας τέτοιας επιτροπής? Είναι ο πρόεδρος, είναι ο δήμαρχος, είναι ο Γενικός Γραμματέας ή όχι? Δεν υπάρχει απάντηση σε αυτό το ερώτημα κατά την άποψή μου, διότι πάντοτε επαφίεται στην περιφέρεια. Αν είσαι σε μια μεγάλη περιφέρεια, δεν νομίζω ότι ο πρόεδρος θα μπορεί να συμμετέχει σε τακτικές συναντήσεις κτλ. Για μένα λοιπόν ο πρόεδρος επαφίεται ή πρέπει να είναι κάποιος ο οποίος είναι πολύ κοντά στον δήμαρχο και κάποιος ο οποίος θα έχει τη δυνατότητα να παίρνει αποφάσεις για την υλοποίηση των εσωτερικών ελέγχων, για την υλοποίηση των σχεδίων δράσης. Αυτή είναι η δική μου προσωπική άποψη. Ταυτόχρονα όμως θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο πρόεδρος θα μπορούσε να είναι κάποιος από έναν οργανισμό. Το πρόβλημα είναι πώς μπορείς να διατηρήσεις την ανεξαρτησία της Επιτροπής με αυτόν τον τρόπο. Με κάποιους συναδέλφους αποφασίσαμε ότι χρειαζόμαστε μία έκθεση εξωτερικού ελέγχου. Αλλά πια, πρώτα πρέπει να βρεις ανθρώπους οι οποίοι θεωρούνται από άτομα της δικής σου διακυβέρνησης, διότι εάν είναι άτομα που δεν θεωρείται από το δικό σου πρόεδρο ή γενικό γραμματέα ή δήμαρχο, τότε τα πράγματα δεν θα έχουν αποτελέσματα. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Στη δική μου επιτροπή έχουμε τον στρατηγό της περιοχής, γιατί έχει σχέση με το στρατό εκεί στην περιοχή. Έχει την πιστοποίηση για το δικό του τμήμα ελέγχων και αναγνωρίστηκε από τους Γάλλους ως γενικός έλεγχος. Έγινε από το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελέγχων. Είναι αρκετά μεγάλο σε ηλικία, μπορεί να μιλήσει και λέει την άποψή του και μπορεί να πει στο γενικό γραμματέα ή στο γενικό μάνατζερ ότι θέλει να πει, και αυτό είναι σημαντικό. Ο πρόεδρος επίσης είναι πολύ σημαντικός λοιπόν. Γιατί? Πρέπει να εμπιστεύεσαι τα άτομα της Επιτροπής, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να διασφαλίσεις ότι αν κάτι πάει λάθος μέσα στο σώμα των ελεγκτών, θα υπάρχει κάποιος που θα το αναφέρει, θα το φέρει στην επιφάνεια. Αυτή λοιπόν η ανεξαρτησία απέναντι στη διακυβέρνηση, ταυτόχρονα απέναντι με το γενικό σχέδιο εσωτερικών ελέγχων. Έχουμε λοιπόν αυτό τον τύπο εμείς εκεί. Άρα λοιπόν μπορεί να είναι κάποιο δημόσιο φορέα ο ελεγκτής. Άρα λοιπόν μπορεί να μιλήσει με τους φορείς, να υπάρχει εμπιστοσύνη, να δημιουργήσει ενδιαφέρον ακόμη και στους διοικούντες στην τοπική αυτοδιοίκηση, διότι αν βρείτε κάποιον από έναν οργανισμό ο οποίος δεν ενδιαφέρεται για τα συγκεκριμένα προβλήματα του τοπικού φορέα, της τοπικής αυτοδιοίκησης, τότε δεν θα υπάρχουν ορθά αποτελέσματα. Διότι όπως είπε και η Βιολέν,
Έχουμε κάποια συγκεκριμένα ζητήματα, στη δική μου τουλάχιστον περιφέρεια. Έχουμε προβλήματα με την απάτη, με ζητήματα απάτης, με την απουσία από την εργασία, αλλά για να συμβαίνει αυτό, απουσία από την εργασία, πρέπει να υπάρχουν κάποιοι λόγοι. Και ποιοι είναι αυτοί οι λόγοι? Λόγοι οι οποίοι είναι διασυνδεδεμένοι με τη διακυβέρνηση της τοπικής αυτοδιοίκησης γενικότερα στη Γαλλία. Άρα λοιπόν, εάν έχεις άτομα τα οποία δεν γνωρίζουν αυτά τα ζητήματα, δεν θα μπορέσουν να υποστηρίξουν τη διακυβέρνησή σου και να αντιμετωπίσεις τα κρίσιμα ζητήματα και με τις προτάσεις που θα κάνει ο έλεγχος, οι ελεγκτές, η Επιτροπή λοιπόν ελέγχου, δεν είναι μια εθνική επιτροπή εθνικού ελέγχου, είναι κάτι το διαφορετικό. Η επιτροπή είναι δε να διατηρήσει την ανεξαρτησία του σώματος ελεγκτών, αλλά ταυτόχρονα να βοηθήσει τη διακυβέρνηση να αντιμετωπίσει τα ζητήματα του, που το σώμα των ελεγκτών, του εσωτερικού ελέγχου, πρέπει να αντιμετωπίσει. Πρέπει να βρείτε λοιπόν άτομα τα οποία θα είναι ανεξάρτητα, προσοντούχα, άτομα τα οποία θα είναι εμπιστοσύνης για τη διακυβέρνηση και από την Επιτροπή Εσωτερικού Ελέγχου. Δεν είναι εύκολο. Εγώ πρότεινα το όνομα στην διακυβέρνηση, στην τοπική αυτοδιοίκηση. Εγώ τους πρότεινα ένα όνομα και αυτοί αποφάσισαν το αν θα τον δεχτούν ή όχι. Νομίζω ήταν πάρα πολύ χρήσιμο αυτό το ερώτημα. Θα δώσω και το λόγο σε εσάς. Και μετά, επειδή μας έχουν ειδοποιήσει ότι οπωσδήποτε πρέπει να βγούμε για το φαγητό, γιατί θα κρυώσει, θα βγούμε σε λίγο. Και θα παρακαλέσω... Ναι, παρακαλώ. Λοιπόν, Ρανέλα Γιούλιο από το Δήμο Θεσσαλονίκης. Είμαι εντεταλμένη εσωτερικού ελέγχου, αιρετή, με την παρούσα διοίκηση. Εγώ να χαιρετήσω τη σημερινή ημερίδα και να πω ότι είμαι πολύ χαρούμενη, γιατί θεωρώ ότι έχει έρθει μεγάλη ώρα για την τοπική αυτοδιοίκηση, γνωρίζοντας το έτσι υποδιπλή ιδιότητα και ως πιστοποιημένη εσωτερική ελέγκτρια και ως αιρετή και ως άνθρωπος που έχω δουλέψει τα τελευταία 2,5 χρόνια για την τοπική αυτοδιοίκηση. Γνωρίζοντας λοιπόν με πόσο μεγάλους κινδύνους δουλεύουμε στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης και η αιρετή και η διοίκηση, αλλά και οι υπηρεσίες, εδώ πέρα είναι και από τους δύο χώρους νομίζω αντιπρόσωποι, ο εσωτερικός έλεγχος και γνωρίζοντας και την αξία του και πόση βελτίωση μπορεί να φέρει στον τρόπο που δουλεύουμε. Νομίζω ότι ήταν επιβεβλημένο από καιρό να συσταθεί. Έφτασε η ώρα και θα θέλαμε να το δούμε να γίνεται και πράξη, γιατί στην Ελλάδα έχουμε λίγο έτσι και αυτό το πολλά κάνουμε, πολλά συστήνουμε, αλλά δεν δουλεύουμε όσο θα έπρεπε και στο βαθμό που θα έπρεπε. Και θα ήθελα να πω ότι αυτά τα θεσμικά τουλάχιστον θέματα, το αν θα υπάρχει επιτροπή ελέγχου, πού θα αναφέρεται το τμήμα εσωτερικού ελέγχου, δηλαδή στο Δήμαρχο, στο Δημοτικό Συμβούλιο, είναι θέματα πάρα πολύ βασικά, γιατί εμείς που έχουμε το τμήμα εσωτερικού ελέγχου και δουλεύει, αντιμετωπίζουμε εντόνως από όλες τις πλευρές. Δηλαδή μας λέει το Δημοτικό Συμβούλιο, που ένα Δημοτικό Συμβούλιο στην τοπική αυτοδιοίκηση και στην πολιτική, σκεφτείτε ότι έχει την αντιπολίτευση, έχει αντιπροσώπευση πολλών δυνάμεων. Τι είναι ο εσωτερικός έλεγχος? Γιατί αναφέρεται στο Δήμαρχο, αν αναφέρεται στο Δήμαρχο, γιατί δεν αναφέρεται σε εμάς? Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε εμείς η αντιπολίτευση μέσα από το Δημοτικό Συμβούλιο τον έλεγχο? Μπορούμε να ζητήσουμε έναν έλεγχο σε ένα χώρο που θα θέλαμε και εμείς να τον δούμε, να πώς λειτουργεί? Εγώ θεωρώ ως επαγγελματίας εσωτερική ελέγκτρια ότι ναι, και μπορεί, φυσικά και μπορεί και επιβάλλεται να θεωρεί το εσωτερικός έλεγχος ότι είναι εργαλείο όλου του χώρου, του Δημοτικού Συμβουλίου, και αν υπάρχει και η Επιτροπή Ελέγχου, είναι μια εγγύηση όχι μόνο για τους εσωτερικούς ελεγκτές, που σίγουρα είναι, προφυλάσσει τη δουλειά του εσωτερικού ελεγκτή, αλλά προφυλάσσει και αυτούς. Είναι
θεωρείται πιο ανεξάρτητο. Έχω ένα σώμα, δεν είναι του Δημάρχου, δεν είναι όργανο του Δημάρχου, δεν είναι όργανο μιας κεντρικής κυβέρνησης. Εποπτεύεται από μια επιτροπή που έχει επαγγελματίες, που έχει ανθρώπους με προσόντα. Όλα αυτά προσθέτουν ανεξαρτησία και προσθέτουν μια διαφάνεια και μια έτσι, ισχύ στον τρόπο που θα δουλέψει ο εσωτερικός έλεγχος στην τοπική αυτοδιοίκηση. Νομίζω ότι εξ αρχής πρέπει να τα βάλουμε αυτά τα ζητήματα και να τα λύσουμε για να γίνονται τα βήματα και όσο προχωράμε πιο κάτω στο σύστημα του εσωτερικού ελέγχου, να το οργανώσουμε από την αρχή έτσι πολύ ισχυρά σε βάση ανεξαρτησίας. Ευχαριστώ. Ωραία κύριε Ρανέλα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ζητήσω συγγνώμη από όσοι έχουν ζητήσει το λόγο. Θα επιστρέψουμε μετά το φαγητό και θα συνεχίσουμε τη συζήτηση. Μισή ώρα περίπου, έτσι, γύρω στις παρατέταρτο, παραδέκα, να είμαστε πίσω. Ευχαριστούμε.